Πρωταθλητές Super League 2016, K17. Πριν ένα χρόνο περίπου αναλάβατε αυτή την ομάδα και φτάσατε μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Πώς ήταν αυτό το μεγάλο ταξίδι? Ωραία. Είχε πολύ κούραση, αρκετά μαθήματα. Είχε νίκες, είχε ήττες, είχε χαρές, είχε λύπες, είχε πολλή προσπάθεια. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετό ταλέντο. Βέβαια τα παιδιά μας θέλουν πάρα πολύ δουλειά ακόμα και πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτές οι επιτυχίες είναι για να τους δίνουν λίγο παραπάνω δύναμη. Είναι καλοί παίχτες. Εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι μπορεί κάποιος από αυτούς να παίξει. Και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται πίσω από αυτή την ομάδα. Με τους προπονητές που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, με τους σκάουτερς που τους ανακάλυψαν, γενικά με όλη την οργάνωση της Ακαδημίας. Γενικά όμως, επειδή μακρηγόρησα, η χρονιά ήταν κουραστική και στο τέλος όμορφη, γλυκιά. Το σημερινό παιχνίδι θέλω το σχόλιο για τον δύο. Παύλο, θα ξεκινήσουμε με εσένα. Ναι, ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες και όλοι θέλουν να παίξουν μπάλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Χρειάζονται πολλή δουλειά ακόμα και έχουν καρδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Ήταν ένας δύσκολος τελικός. Η Ξάνθη έβαλε πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ και παρά τις 4 νίκες στα μέσα της σεζόν ήταν ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς έφτασε η ομάδα μας αυτή τη νίκη? Εντάξει, κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Τώρα, να μην κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού. Ίσως αυτά τα παιχνίδια, αν κάποια στιγμή γίνουν 2 τα γκολ της διαφοράς, αλλάζει και η ψυχολογία. Είναι αλλιώς ένα μάτς πρωταθλήματος που έχει βαθμούς και άλλο είναι ένας τελικός. Πάντα το μυαλό σου πηγαίνει στο μην τυχόν και γίνει κάτι την τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό ίσως κάποιες φορές, ακόμα και σε παιχνίδια ανδρών, δεν υπάρχει ηρεμία στους τελικούς. Πάντως κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Πού θα λέγατε ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Ήταν η συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες, ήταν το πάθος που είχαν περισσότερο πάθος από τον αντίπαλο? Μιλήσαμε πολύ. Δεν είναι το ίδιο πρωτάθλημα και τελικό. Και τελικό είναι 50-50. Αν δεν έχει ένα καλή μέρα, έχει πρόβλημα. Αλλά τα παιδιά καταλαβαίνουν αυτό και παίξουν με πολύ πάσο και θέλουν να παίξουν μπάλα. Αυτό θέλουμε εμείς. Και τώρα τέλος για φέτος. Η συνέχεια τι λέει? Όχι, η συνέχεια λέει φιλικά παιχνίδια, λέει λίγο ατομική βελτίωση, αρκετά ατομική βελτίωση σε αδυναμίες και κουράγιο για την επόμενη σεζόν. Και θέλω να κλείσουμε με το μήνυμα που θα στείλετε στους φίλους του ΠΑΟΚ που παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι. Τι πρέπει να περιμένουν από τη συγκεκριμένη ομάδα και από το ΠΑΟΚ Academy γενικά? Η Ακαδημία πρέπει να συνεχίσει όταν σήμερα. Η Ακαδημία κάνει καλή δουλειά. Έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη για αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε 100% γιατί η φρανέλα του ΠΑΟ είναι βαρύ και τα ιστορία είναι βαρύ. Γι' αυτό πρέπει να έχουν καλό μυαλό και καλό καρδιά και πάθος. Εγώ να συμπληρώσω λίγο και να πω ότι θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό μετά την K20 κάποια στιγμή η ομάδα μας, και ξέρω ότι το ετοιμάζει κάποια στιγμή, να έχει ένα ΠΑΟΚ Β ή κάτι άλλο, ΠΑΟΚ Under 23, γιατί είναι πάρα πολύ... Για μένα είναι πολύ δύσκολο 18 και 19 χρονών παίχτες, εκτός και αν μιλάμε για παίχτες φαινόμενα, να μπουν και να παίξουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας
σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Όμως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν εδώ και θέλουν λίγο παραπάνω ορίμανση. Καταλαβαίνεις. Θέλει πολλή δουλειά, πολλή υπομονή. Υπάρχει πρώτη ύλη, γίνεται καλή δουλειά, αλλά είναι ίσως κάποια πράγματα που πρέπει να συνδέσουν την Ακαδημία με την πρώτη ομάδα, να έχουμε λίγο παραπάνω υπομονή από τη μια και από την άλλη λίγο περισσότερο έτοιμους παίχτες. Που θέλουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε ανδρικό ποδόσφαιρο.